Στην αντεπίθεση πέρασαν κτηνοτρόφοι μετά την αποκλειστική συνέντευξη του ηγούμενου της Μονής Οδηγήτριας στην Κρήτη TV και στο neakriti.gr αναφορικά με το 1 εκατομμύριο ευρώ για το οποίο ελέγχεται ύστερα από ανώνυμη καταγγελία, με τον ίδιο να υποστηρίζει πως δεν υπάρχει το 1 εκατομμύριο ευρώ, κάνοντας αναφορά και στην κόντρα που υπάρχει με τους κτηνοτρόφους οι οποίοι ενοικίασαν μοναστηριακές εκτάσεις στην περιοχή. Δεν είμαστε μπανταχτσίδες ούτε καταδότες, ούτε διεκδικούμε ούτε γύρουμε κανενός είδους αξίωση στην περιουσία της Ιεράς Μονής Οδηγήτριας, τονίζουν μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή τους οι κτηνοτρόφοι, σημειώνοντας ότι έχουν τηρήσει στο ακέραιο τις οικονομικές τους υποχρεώσεις απέναντι στη Μονή. Ό,τι έχουμε να πούμε και να κάνουμε στη ζωή μας, το λέμε και το κάνουμε φανερά και εξάστερα. Να ψάξουν λοιπόν αλλού για ρουφιάνους και καταδότες. Ζητάμε και εμείς να πέσει άπλετο φως στην υπόθεση και ζητάμε επιτακτικά να ξεμασκαρωθεί και να παρουσιαστεί από τη δημόσια αρχή που επιλαμβάνεται της υπόθεσης αυτός που έκανε την καταγγελία. Από τα μέσα ενημέρωσης το άκουσα, αλλά δεν έλεγε τίποτα. Την οποία όταν το είδα, λέω δεν έχω καμία σχέση εμείς. Λέει 1 εκατομμύριο στον ηγούμενο. Εγώ ξέρω ότι τι χρήματα έχω, οπότε λέω δεν με αφορά. Μετά όμως βάλανε και ονομαστικά ο ηγούμενος Παρθένιος της Μονής Οδηγήτριας. Παράλληλα κάνουν λόγο για προσπάθεια στοχοποίησης του κλάδου και για μια ανέντιμη επιχείρηση λάσπης εναντίον τους που θα επιστρέψει γρήγορα στα πρόσωπα που τη συντηρούν και τη διακινούν. Οι κτηνοτρόφοι που μας έχει πάει στα δικαστήρια ο ηγούμενος δεν δηλώνουμε ούτε εκατοστό στρέμματος γης από τα κτήματα της Ιεράς Μονής Οδηγητρίας, επειδή πολύ απλά δεν έχουμε τίτλο ενοικίασης για τα συγκεκριμένα στρέμματα από το 2020, οπότε ο ηγούμενος αποφάσισε να μας διώξει χωρίς λόγο και αιτία από τα κτήματα της Ιεράς Μονής Οδηγητρίας. Και χωρίς τίτλο ιδιοκτησίας ή ενοικίασης, ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν κάνει δεκτή την αίτηση για χορήγηση επιδότησης. Μακριά από εμάς λοιπόν οι επιδοτήσεις που έχουν αναφορά στα στρέμματα της Ιεράς Μονής Οδηγητρίας. Εμείς υποψιαζόμαστε. Υπάρχει μια ανοιχτή πληγή, κάποιοι οικονομικοί με τους οποίους έχουμε διαμάχη, προσπαθούν να καταπατήσουν τα μοναστηριακά, οι οποίοι θέλουν να βγάλουν εμένα να με βγάλουν, επειδή εγώ προσπαθώ να... κάνω έξωση, προχωράμε δικαστικά. Στην ίδια ανακοίνωση, οι κτηνοτρόφοι σημειώνουν ότι θα συνεχίσουν να είναι θεματοφύλακες οι φρουροί της κτηματικής περιουσίας της Ιεράς Μονής, η οποία σκέφτεται να αξιοποιήσει την περιουσία της διαφορετικά και να εγκαταστήσει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σημειώνοντας: η θέση μας ήταν και παραμένει απέναντι σε αυτήν την πρόθεση της Ιεράς Μονής ότι η παρουσία μας δεν επηρεάζει τις όποιες επενδύσεις. Και εμείς μπορούμε να συνεχίσουμε να βοσκούμε τα πίμνιά μας και οι επενδύσεις να γίνουν. Ζητάμε από τον Πατριάρχη και τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης να σταματήσουν με απόφασή τους τη δικαστική μας δίωξη από τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Οδηγητρίας. Η αγάπη του Θεού δίνεται και πρέπει να συνεχίσει να δίνεται χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.